Η καρδιά των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών χτυπάει σήμερα 5η, μέχρι και την Κυριακή 10 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ Expo. Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη στον ελλαδικό χώρο έκθεση τροφίμων και ποτών αποτελεί αναμφισβήτητα πόλο έλξης για επαγγελματίες και αξίζει της προσοχής των εμπλεκόμενων. Η πιερία με τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Παρόλη την οικονομική κρίση συμμετέχει στην 22η ΔΕΤΡΟΠ και ειδικότερα στο περίπτερο 12 φιλοξενούνται συνολικά 25 επιχειρήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας του κλάδου, εινοποιίας, τυροκομικές, τα κτλ. που δίνουν το δικό τους αγώνα. Αξίζει όμως σίγουρα τον κόπο να επισκεφτείτε το περίπτερο 13 στη ΔΕΤΡΟΠ όπου θα βρείτε στο stand 13 τη γνωστή πιερική επιχείρηση με την τεράστια γκάμα των ποιοτικών προϊόντων κοτόπουλα εξοχή Αμβροσιάδη ΒΕ». Επίση, στο Σταντ 59 του ίδιου περιπτέρου τα ποιοτικά και επώνυμα προϊόντα τη Όμηρο ΑΕ κατεψυγμένα, καθώ και στο Σταντ 39 τη γνωστή εταιρεία Αλφα Γεύση Παραδοσιακέ Σαλάτε. Και επίση στο ίδιο περίπτερο, στο Σταντ 58 την επιχείρηση Αυγοδιατροφική ΑΕ που δραστηριοποιείται με επιτυχία στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και όχι μόνο φυσικά αξίζει τον κόπο να επισκεφθείτε και την έκθεση «Ο Ένος» καθώς και τα βιολογικά προϊόντα που έχουν την τιμητική τους μέσα στον ίδιο εκθεσιακό χώρο. Η αγροτική οικονομία της χώρας βρίσκεται σε κρίσιμη θέση γιατί είμαστε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις οικονομίες των άλλων χωρών με παρόμοια προϊόντα χωρίς να έχουμε ακολουθήσει τα βήματα της αγροτικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας και να είμαστε προετοιμασμένοι για τον έντονο ανταγωνισμό των εισαγωγών. Η Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας, η ΕΝΑ, επέλεξε να επικοινωνήσει με τους αγρότες και ιδιαίτερα με τους νέους αγρότες σε όλη την πιερία και να συζητήσει αυτή τη δύσκολη περίοδο τα προβλήματα που τους απασχολούν να ενημερώσει για τις δράσεις και για τους στόχους της. Το κίνημα των νέων αγροτών συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια και υπάρχει πλέον η εμπειρία της οργάνωσης της συνεργασίας. Η Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας, αν και ιδρύθηκε πριν από 1,5 χρόνο, κατάφερε να πετύχει πολλά ως πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο. Μόνο το 2013 οργάνωσε με επιτυχία 6 συναντήσεις νέων αγροτών στην Πιερία και με κεντρικό θέμα νέοι αγρότε βγαίνοντα από την κρίση συζήτησε τα προβλήματα, τι αγωνίε αλλά και το μέλλον που διαμορφώνεται για τον αγροτικό χώρο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Επόμενη συνάντηση λοιπόν των νέων αγροτών τη Πιερία είναι την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαρτίου, στι 8 το βράδυ στο κτήμα Ηρακλής που βρίσκεται στο 13ο χιλιόμετρο τη παλιά εθνική οδού Κατερίνη Ελασσόνας λίγο πριν από την κάτω μιλιά. Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στη χορήγηση των συντάξεων, η διοίκηση του ΟΓΑ μετά την καταγραφή των συνταξιούχων που ολοκληρώθηκε στις 31-12-2012 προχώρησε στην απογραφή των δικαιούχων συντάξεων χειρίας και ορφάνειας με αυτοπρόσωπη παρουσία. Η προθεσμία απογραφής δικαιούχων συντάξεων επιζώντων έληξε την 1η Μαρτίου και από το σύνολο των 10.145 συνταξιούχων απογράφηκαν οι 8.600 περίπου. Ο νέος διοικητής του ΟΓΑ, Δημήτρης Κοντός, ενέκρινε την παράταση της απογραφής των δικαιούχων συντάξεων χειρίας και ορφάνειας μέχρι τις 15 Μαρτίου 2013. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα δοθεί άλλη παράταση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Επισημαίνεται ότι στους συνταξιούχους συντάξεων επιζώντων που δεν απογραφούν μέχρι τις 15 Μαρτίου 2013 θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους από την 1η Μαΐου 2013, πράγμα το οποίο σημαίνει πως αν δεν θέλετε να σας κόψουν τη σύνταξη, ανταποκριθείτε στην απογραφή αυτή. Στο ερευνητικό έργο του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου που αφορά την χρήση εγχώρια παραγόμενων σπερμάτων και σανού κτηνοτροφικών ψυχανθών με σκοπό την παραγωγή πιστοποιημένων κτηνοδοφικών προϊόντων ποιότητα, συμμετέχει η Ελβίζ. Συγκεκριμένα, η Ελβίζ συμμετέχει στο υποέργο του ερευνητικού προγράμματο του Δημοκρήτου Πανεπιστημίου Θράκη με τίτλο Εκπώνηση ερευνητικών προγραμμάτων για τη βελτίωση τη αποδοτικότητα του αγροτικού τομέα, την προσαρμογή καλλιεργειών και ζώων σε ανώτερα παραγωγικά επίπεδα, καθώ και την αξιοποίηση παραπροϊόντων στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που χρηματοδοτεί η περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Ελβίζα ΑΕΛ, κρατική βιομηχανία ζωοτροφών, ιδρύθηκε το 1963 και από τον Απρίλιο του 2012 είναι ιδιωτική και ανήκει στον όμιλο Ευρωφάρμ. Σκοπό τη ίδρυση και λειτουργία τη είναι πάντα η διάθεση στον Έλληνα κτηνοτρόφο υγιεινής και ισορροπημένη τροφής. Ωστόσο, για τι ανάγκε διατροφή των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κάθε χρόνο εισάγονται μεγάλε ποσότητε σωγιάλευρου. Η υψηλή τιμή αγορά του επιβαρύνει καθοριστικά το κόστο παραγωγή των κτηνοτοφικών προϊόντων. Η καλλιέργεια ελληνικών πιστοποιημένων ποικιλειών κτηνοτοφικών ψυχανθών, ρεβίθι, μπιζέλι, κουκί, λαθούρι, λούπινο κτλ. μπορεί να αποτελέσει θαυμάσια εναλλακτική λύση και να συμβάλλει στη μερική και ολική αντικατάσταση του σογιάλευρου στι ζωοτροφέ με χώρια παραγόμενα ψυχανθή με σκοπό την παραγωγή εξαιρετική ποιότητα προϊόντων με μειωμένο κόστο παραγωγή. Με βάση αυτόν τον προβληματισμό, η Ελβίζη συμμετέχει σε ένα υποέργο του ερευνητικού προγράμματο του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκη με τίτλο Εκπώνηση ερευνητικών προγραμμάτων για τη βελτίωση τη αποδοτικότητα του αγροτικού τομέα, την προσαρμογή καλλιεργειών και ζώων σε ανώτερα παραγωγικά επίπεδα, καθώ και την αξιοποίηση παραπροϊόντων στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που χρηματοδοτεί η περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το υποέργο έχει τίτλο «Η χρησιμοποίηση εγχώρια παραγωγής σπερμάτων και σανού κτηνοτροφικών ψυχανθών ως εναλλακτική προέλευση πρωτεϊνών στη διατροφή των αγροτικών ζώων με σκοπό την παραγωγή πιστοποιημένων κτηνοτοφικών προϊόντων ποιότητας». Την υλοποίηση του ανέλαβε το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκράτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Ψήφισμα υπέρ ενό ορίου 2% στι άδειε των νέων φυτεύσεων αμπελώνων έστειλαν οι Ινοποιοί στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων. Συγκεκριμένα, ο σύνδεσμο ελληνικού ίνου, ο γνωστό ΣΕΟ, ζητάει από τον Υπουργό να συνταχθεί η ελληνική πλευρά με την πρόταση τη Κομισιόν που προβλέπει τον τερματισμό τη απαγόρευση νέων φυτεύσεων αμπέλου. Σύμφωνα με το ψήφισμα, οι λόγοι για του οποίου ο ΣΕΟ οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση είναι οι εξή ο ελληνικός αμπελώνας φθήνει και έχει περιοριστεί στα 680.000 στρέμματα από 1.100.000 στρέμματα πριν από τρεις δεκαετίες. Το 60% των αμπελουργών καλλιεργούν αμπελώνες έκτασης 1 με 5 στρέμματα. Ο μέσος όρος των ελληνικών εκμεταλλεύσεων είναι 5 με 6 στρέμματα, ενώ ο αντίστοιχος γαλλικός είναι 90 στρέμματα. Τα δικαιώματα νέων φυτεύσεων στο εθνικό αποθεματικό είναι μηδενικά. Το επώνυμο ελληνικό κρασί κερδίζει έδαφος στις εξαγωγές προς τρίτες χώρες και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εισάγουμε όλο και περισσότερο χύμα κρασί. Και τέλος, υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από νέους να επιστρέψουν στην Ήπεθρο και να καλλιεργήσουν το αμπέλι.